Έχουμε σήμερα, θα έλεγα, την πρώτη ενημερωτική ημερίδα σε εξέλιξη για τον νέο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες από την Ελληνική Βουλή. Και εκτιμούμε, γιατί είχαμε και τις συναντήσεις και τις επαφές την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, ότι περίπου στις αρχές Ιουνίου, σε ένα μήνα περίπου, θα δούμε και τις πρώτες, θα λέγαμε, ανακοινώσεις, τους πρώτους κύκλους του νέου αναπτυξιακού νόμου να είναι σε εφαρμογή. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, ένα πολύ κρίσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις μας. Η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και η Καβάλα και η Θάσος, Δήμος Παγκαίου, Δήμος Νέστου, σε αυτόν τον αναπτυξιακό νόμο έχουμε υψηλά κίνητρα. Έχουμε κίνητρα τα οποία για πρώτη φορά πλησιάζουν το 70%. Και εκτιμώ ότι αυτοί οι 13 κύκλοι του, τα ειδικά καθεστώτα μάλλον του αναπτυξιακού νόμου, που είναι πιο εξειδικευμένα, θα έχουν μια πολύ καλύτερη ροή σε σχέση με τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους. Αυτό ακριβώς μας τονίζει και ο Υπουργός, ότι θέλουν να καταρχήν οι αναπτυξιακοί νόμοι να έχουν τον πραγματικό ρόλο που πρέπει να έχουν, και θα πρέπει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε εντάξεις και υλοποιήσεις και να μην περιμένουμε 2 και 2,5 χρόνια για να ενταχθεί ένα επενδυτικό σχέδιο και άλλα 4 χρόνια για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Μέσα από το νέο αναπτυξιακό νόμο βλέπουμε συντομεύσεις, βλέπουμε συνεργασία με άλλους φορείς και όχι μόνο με τις υπηρεσίες της περιφέρειας, όπως τον ΕΦΕΠΑΕ, όπως τους ορκωτούς λογιστές, το τραπεζικό σύστημα, και σε συνδυασμό και με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, εκτιμούμε όλοι ότι θα είναι ένας πολύ πετυχημένος, ένας πολύ ελκυστικός αναπτυξιακός νόμος και θα φέρει νέες επενδύσεις στην περιοχή μας.